Ελάτε να δούμε τώρα πώς βάζουμε χρώμα στη ζωή μας. Μεγάλη συζήτηση θα μου πείτε, αλλά θα δούμε πώς βάζουμε χρώμα στη ζωή και στην καθημερινότητα των παιδιών μας, στα σχολεία. Και θα πάω στην πρωτοβουλία μιας ζωγράφου, της κυρίας Στέλλας Παπαποστόλου. Είδα φωτογραφίες για το πώς έγιναν σχολικά συγκροτήματα πραγματικά στολίδια και πραγματικά έτσι πολύ όμορφοι χώροι για να υποδέχονται καθημερινά τα παιδιά. Να τους πούμε καλησπέρα και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Παπαποστόλου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ αρκετά που καλέσατε. Να είστε καλά. Η χαρά είναι δική μας που είστε μαζί μας, γιατί να δούμε έτσι λίγο και τις φωτογραφίες και το υλικό το οποίο αλλιεύσαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πραγματικά εντυπωσιακά σχέδια σε σχολεία του Ηρακλείου, τα οποία φαντάζομαι ότι φτιάχνουν και τη διάθεση των παιδιών. Ποιες είναι τις πρώτες αντιδράσεις? Σίγουρα, ναι. Τα παιδιά πάντα χαίρονται, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Όταν είναι ένα έργο μεγάλο, συνήθως ανυπομονούν να δουν και τη συνέχεια. Γενικά τους αρέσει πολύ. Mm-hmm. Τους δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον συνήθως, για να πω πάντα. Mm-hmm. Αυτά. Εσείς πώς εμπνευστήκατε, και όταν λέω πώς εμπνευστήκατε εννοώ τι θελήσατε έτσι να κυριαρχήσει στο χώρο, τα πολύ έντονα χρώματα, τα μηνύματα? Σίγουρα όμορφα χρώματα ζωηρά, να προκαλούν μια όμορφη διάθεση. Και ύστερα προσπαθήσαμε να κάνει θέμα με το σχολείο, να θυμίζει δηλαδή σχολείο και να τους το κάνει πιο ευχάριστο. Mm-hmm. Αυτό πάντα σε συνεργασία με το σύλλογο έγινε. Να βρούμε κάτι πολύ όμορφο, να διακοσμήσει το χώρο. Αυτό. Να έχει χρώματα και μηνύματα. Ήταν πρωτοβουλία και των συλλόγων γονέων, δηλαδή εκείνοι θέλανε έτσι να δώσουν περισσότερο χρώμα στα σχολεία αυτά. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ήταν από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνα. Σε συνεννόηση μαζί, καταλήξαμε στα σχέδια αυτά και έτσι υλοποιήθηκε. Mm-hmm. Είναι δύο δημοτικά σχολεία αυτά, συστεγάζοντα, δεν κάνω λάθος, έτσι, για να πούμε και ποια είναι. Πολύ σωστά. Mm-hmm. Και βλέπουμε φυσικά και τα δικά σας τα δημιουργήματα. Και νομίζω ότι, ξέρετε, όταν αυτή η πρωτοβουλία έρχεται και από τους γονείς, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ωραίο κλίμα και ωραία καθημερινότητα στα παιδιά, για μένα έχει μεγαλύτερη αξία. Σίγουρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι γονείς και όχι μόνο νοιάζονται για τα παιδιά, θέλουν να δημιουργήσουν ένα όμορφο περιβάλλον. Mm-hmm. Και φυσικά το να το υλοποιήσουν είναι ακόμη πιο σημαντικό. Μακάρι να γινόταν αυτό σε πολλά περισσότερα σχολεία, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά το ευχαριστούνται, σίγουρα και οι δασκάλοι, όπως και οι γονείς βέβαια. Και βλέπουν κάτι όμορφο, τους φτιάχνει τη διάθεση. Τα πλάνα που βλέπουμε, αν δεν κάνω λάθος, είναι από το 28ο και 57ο Δημοτικό Σχολείο. Τα λέω καλά? Ναι, ναι. Και βλέπουμε και το πριν και το μετά και τη μεταμόρφωση την οποία κάνατε σε μια τέχνη που για πολλούς μπορεί να χαρακτηρίζεται ως εύκολη. Ξέρετε, θα πούνε, α, ζωγράφος είναι, εντάξει, ζωγραφιές κάνει. Δεν είναι τόσο εύκολο, και πόσο μάλλον όταν απευθύνεται σε παιδιά, οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί κριτές. Η αλήθεια είναι ότι οι πιο αυστηροί κριτές είναι τα παιδιά, γιατί όταν βλέπουν κάτι, πολύ αυθόρμητα θα απαντήσουν κιόλας ή θα σχολιάσουν στο αν τους αρέσει ή όχι. Νομίζω ότι ενθουσιάστηκαν. Εγώ δεν χρειάζομαι ενθουσιάστηκαν πιο πολύ συνήθως. Ναι. Αλλά ναι, ενθουσιάστηκαν. Mm-hmm. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μιας τέτοιας, ενός τέτοιου έργου? Σίγουρα έχει να κάνει όταν είναι ένα έργο ψηλά, ο καιρός, να μας βοηθάει στο κομμάτι αυτό, γιατί η βροχή συνήθως δεν βοηθάει, για να πω καθόλου βασικά δεν βοηθάει. Όταν είναι ένα έργο ψηλά που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω είτε σκάλα που θα ανεβαίνω ψηλά, είτε κάποια σκαλωσιά, αυτά νομίζω. Άρα τεχνικές σίγουρα δυσκολίες. Ναι. Πρακτικά κομμάτια. Να ρωτήσω κάτι, είναι εύκολο για μία ζωγράφο, για έναν ζωγράφο γενικά, είναι εύκολο όταν η ψυχολογία έχει διακυμάνσεις, να αποτυπωθεί το έργο το ίδιο? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο. Κάποια στιγμή η ψυχολογία ενδεχομένως να μην είναι το ίδιο καλή, αλλά εσείς θα πρέπει να αποτυπώσετε ένα χαρούμενο αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα με χρώμα, το οποίο θα εκπέμπει αισιοδοξία. Είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείτε? Έτσι, είναι πιο προσωπική αυτή η ερώτηση που σας κάνω, αλλά έτσι λίγο για να καταλάβω και το δικό σας τον τρόπο δουλειάς.
Το καταλαβαίνω απόλυτα σαν ερώτηση και θα σας απαντήσω. Σίγουρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία, τουλάχιστον για μένα προσωπικά θα μιλήσω, όμως επειδή είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου προκαλεί πολύ μεγάλη χαρά, είναι κάτι που με ταξιδεύει συνήθως όταν ζωγραφίζω, ό,τι κι αν είναι αυτό, πάντα επειδή με απορροφάει το έργο αυτό που θα κάνω, η ζωγραφιά, θα έχει πάντα το αποτέλεσμα που θέλω. Μπορεί όπως να ξεκινήσω, για παράδειγμα, μια δουλειά, γιατί λόγω της καθημερινότητας και της ζωής μας, προφανώς καθημερινά, δεν έχουμε πάντα το 100% της, να το πω, της διάθεσης. Της καλής μας διάθεσης, ναι, βέβαια. Καλής μας διάθεσης, αλλά όταν ζωγραφίζω, είμαι εκεί. Γιατί η ζωγραφιά μου απορροφάει το 100% σε αυτό που κάνω. Mm-hmm. Οπότε αποτυπώνω αυτό που θέλω πάντα. Άρα η ζωγραφική και μας κάνει εμάς τη ζωή πιο όμορφη γιατί τα βλέπουμε, αλλά κάνει και τη δική σας τη ζωή πιο όμορφη γιατί ταξιδεύετε, ξεφεύγετε. Είναι η δικιά σας ψυχοθεραπεία η ζωγραφική. Μόνο προσωπικά, ναι, σίγουρα. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για αυτές τις εικόνες που είδαμε και φυσικά για όσα μας μεταφέρετε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και φυσικά να συνεχίσετε να κάνετε τη ζωή πιο όμορφη, την καθημερινότητα πιο όμορφη μέσα από τα χρώματα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνετε, που προβάλλετε όλο αυτό που κάνουμε, γιατί είναι σίγουρα πρώτα για τα παιδιά μας. Έτσι. Και μετά για όλους εμάς. Να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Μεγάλη σημασία αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.